Το λόγο για τον οποίο απουσιάζει δεν ξέρω, δεν μπορώ να σας απαντήσω αυτή τη στιγμή. Εμείς με έκπληξη διαπιστώσαμε έτσι, ότι στο νομοσχέδιο αυτό, στο οποίο στις 31 Μαΐου είχε τεθεί σε δημόσια διαβούλευση και είχε την καλοσύνη ο τότε γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης να απευθυνθεί και στο σύλλογό μας και σε άλλους φορείς για να συμμετάσχουν στη διαβούλευση και να πούν τη γνώμη τους. Λοιπόν, υπήρχε ένα άρθρο το οποίο έλεγε ότι αν οδηγάς μεθυσμένος και σκοτώσεις άνθρωπο, το κράτος έχει δικαίωμα άμεσα να σου πάρει την άδεια οδήγησης για 5 χρόνια, έτσι, χωρίς καμία, πριν το δικαστήριο, συν άλλα μετά το δικαστήριο. Και υπήρχε μια δεύτερη διάταξη που έλεγε αν εγκαταλείψεις άνθρωπο, τραυματία ή τον σκοτώσεις στον δρόμο, οι ποινές που ισχύουν σήμερα διπλασιάζονται. Λοιπόν, αυτά εμείς κάναμε παρεμβάσεις και έκαναν και 25 άλλοι φορείς και άτομα. Είναι ανοιχτά ακόμα, υπάρχουν στο νομοσχέδιο, στη σελίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, μπορεί να τα δει οποιοδήποτε. Στο σύνολό τους και οι 25 που παρενέβησαν και εμείς ζήτησαμε να γίνουν πιο αυστηρά και να μην υπάρχουν παραθυράκια σε αυτά τα άρθρα. Λοιπόν, υποτίθεται το νομοσχέδιο θα αναμορφωνόταν, θα έπαιρνε τις απόψεις των φορέων και θα έμπαινε στη Βουλή. Όπως έγινε, δεν είχαμε καμιά ενημέρωση. Συμπτωματικά είδαμε από την τηλεόραση ότι ξεκίνησε η συζήτηση αυτού του νομοσχεδίου τώρα, στις 14 του Δεκέμβρη. Λοιπόν, μπαίνοντας στο διαδίκτυο για να δούμε τι τελική μορφή του έχει δώσει το Υπουργείο, διαπιστώσαμε ότι από τα 40 αρχικά άρθρα που είχε όλο το νομοσχέδιο, απουσίαζε ένα. Αυτό το συγκεκριμένο, το οποίο αφορούσε την οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ και την εγκατάλειψη θύματος, έτσι, όλα τα άλλα ήταν στη θέση τους. Λοιπόν, αυτό δεν υπάρχει τίποτα. Λοιπόν, θα ήθελα να επιθυμίσω εδώ πέρα, ίσως να το θυμάστε, ότι το Σεπτέμβριο μια ομάδα γυναικών που έχει χάσει τα παιδιά τους έκανε μια διαμαρτυρία έξω από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, τους δέχθηκε ο κ. Κοντονής και ξανά δημόσια είπε ότι ετοιμάζουν αυτή την νομοθετική ρύθμιση, η οποία πολύ σύντομα θα είναι νόμος. Μάλιστα. Λοιπόν. Μα ούτως ή άλλως, κύριε Κουβίδη, μέχρι σήμερα, εκτός από τον κύριο Κοντονή και την συνεπικουρικά το λέω αυτό, έτσι, αυτά τα οποία υποσχέθηκε, τόσο ο κύριος Σπύρτζης όσο και ο κύριος Μαυραγάνης, μιλώντας σε όλα τα μέσα ενημέρωσης της χώρας, κυρίως για την αναμόρφωση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, την αυστηριοποίηση των ποινών, διότι ξέρουμε τι σημαίνει τροχαίο, τι κοστίζει, πώς κοστίζει, τι κάνει ο καθένας από εμάς, δεν μπορεί κάποιος από εμάς, οποιοδήποτε, να πει ότι δεν ξέρω, δεν άκουσα, δεν είδα, τι είναι τούτο εδώ το πράγμα. Υπόσχονταν ότι, ξέρετε, εδώ τα πράγματα θα γίνουν πιο αυστηρά, μπας και μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό πραγματικά που απλά ονομάζουμε μάστιγα, γιατί θερίζει ζωές. Και σήμερα ερχόμαστε εδώ και χωρίς απάντηση να πούνε ότι βγάζουν ένα άρθρο που πάλι περνάει στα ψηλά και χωρίς τιμωρία ανθρώπους που προβαίνουν σε αυτή την παράβαση. Κοιτάξτε να σας πω κάτι. Ένας χρόνος ολόκληρος είναι τώρα φέτος δηλώσεις, έτσι, από διάφορα υπουργεία ότι θα γίνουν διάφορα πράγματα. Λοιπόν, δεν έγινε τίποτα, έτσι. Το μόνο που αποτυπώθηκε σε χαρτί ήταν αυτό τα δύο άρθρα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, από το Υπουργείο Μεταφορών και από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Από τις 10 του Γενάρη φέτος άρχισαν οι δηλώσεις για την αλλαγή στα πρόστιμα, για την αλλαγή στα όρια ταχύτητας, για το ένα, για το άλλο, για δίπλωμα στα 17, όλο αντιφατικά και αλληλοσυγκρόμενα πράγματα, για τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας που επίκειται η αλλαγή του, αλλά σε χαρτί δεν έχουμε δει τίποτα. Λοιπόν, και έμεινε μόνο αυτό το πράγμα, λες, εντάξει, πάει, ας γίνει τουλάχιστον ένα στοιχειώδες, μια αυστηροποίηση. Ξαφνικά και αυτό εξαφανίζεται. Ξέρουμε τώρα ποια θα είναι η απάντηση. Θα πούνε ότι τελικά το βγάλαμε, έτσι, δεν έχουμε μιλήσει με κανένα, διότι θα γίνει συνολική αναμόρφωση του κώδικα και θα το εντάξουμε στα πλαίσια της συνολικής αναμόρφωσης του κώδικα. Πότε. Κάθε μέρα, εμείς αυτό λέμε, κάθε μέρα σκοτώνονται 5 άνθρωποι σε αυτή τη χώρα. Έτσι. Και αν πάρουμε αυτά που λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, άλλοι 20 μένουν ανάπηροι από τα τροχαία. Λοιπόν, για αυτά δεν υπάρχουν μόνο φυσικοί αυτούργοι, αυτοί που τα κάνουν. Υπάρχουν και ηθικοί αυτούργοι, αυτοί που τα επιτρέπουν. Λοιπόν, αυτό είναι μια χρόνια ιστορία στην Ελλάδα. Είναι απίστευτο. Εμείς λειτουργούμε σαν σύλλογο 5 χρόνια. Έχουμε συναντηθεί και με τον κύριο Ρουπακιώτη με τις προηγούμενες κυβερνήσεις και με τον κύριο Παρασκευόπουλο, πρώην υπουργό, και με τον Κοντονή και με όλους τους υπουργούς. Ναι, θα γίνει, θα γίνει, θα γίνει και τελικά τίποτα δεν γίνεται.
Και είναι και απελπιστικό έτσι ότι θέσαμε εμείς αυτό το θέμα, μπήκε στη Βουλή και κανείς από τους 300 δεν ρώτησε, παιδιά, τι έγινε, γιατί το αποσύρατε αυτό το άρθρο. Δηλαδή, αν ήταν ένα άρθρο που να αφορούσε δύο ανθρώπους και μία προσωπική υπόθεση ενός, θα βρισκόταν ένας βουλευτής να κάνει ένα ερώτημα. Λοιπόν, εδώ μιλάμε για ένα πράγμα με το αλκοόλ. Αυτή τη στιγμή είναι από τις κύριες μάστιγες για το θέμα των τροχαίων. Μάλιστα. Και ιδιαίτερα δεν μιλάμε τώρα για την Κρήτη. Έτσι, από εκεί είμαι κι εγώ. Λοιπόν, όπου όλα τα περιστατικά σχεδόν που μας έχουν έρθει στη γνώση μας σαν σύλλογος, τεκμηριωμένα και με βάση τα αλκοτέστ που έχουν γίνει μετά στα νοσοκομεία, οι δράστες είχαν απίστευτα ποσά. Απίστευτα. Δεν μιλάμε για τα 0,5 και για τα 0,8. Λοιπόν. Και αντί να πιάσεις τον τάβρο με τα κέρατα, να δεις πώς θα αντιμετωπίσεις αυτήν την κατάσταση. Λοιπόν, να προχωρήσεις σε ένα συνολικό πράγμα που να τα αντιμετωπίζει, ας πούμε, επικρατεί αυτή η ελαφρότητα, άστο για αργότερα, άστο για αργότερα. Μισό λεπτό τώρα εδώ, γιατί εδώ δεν μιλάμε πια για ελαφρότητα, γιατί ή το ξέρουν εκείνοι οι οποίοι μετέχουν και δεν θέλουν να δώσουν απάντηση, άρα υπάρχει σκοπιμότητα και πρέπει τα πράγματα να τα δούμε διαφορετικά όλοι μαζί σοβαρά, ή πραγματικά που είναι εξίσου επικίνδυνο, δεν το πήραν καν χαμπάρι, κύριε Κουβίδη, ότι μπορεί να έχει φύγει. Πιστεύετε, τι από τα δύο τι φταίει, γιατί και τα δύο είναι επικίνδυνα ούτως ή άλλως. Δεν ξέρω τι να σου πω. Εμείς πάντα σε μια πρόσφατη ανάρτηση, επειδή βλέπουμε τι γίνεται αυτή τη στιγμή σε μια χώρα στην Ιρλανδία, έτσι, όπου η κυβέρνηση προσπαθεί να αλλάξει και αυτή τον νόμο για το αλκοόλ. Λοιπόν, και το περίπου στο ίδιο επίπεδο, σε αυτό το 0,5-0,8 που είναι πιο μικρή κλίμακα της παραβάσεων, έτσι, δεν μιλάμε για τα πολύ μεγάλα ποσά, να τους αφαιρεί το δίπλωμα αμέσως να τους πιάνει για 3 μήνες. Λοιπόν, χωρίς να προκαλέσουν θανατηφόρο ή τραυματισμό, έτσι, απλά σε αλκοτέστ, αν τους πιάνει μεθυσμένους, να τους αφαιρεί το δίπλωμα για 3 μήνες. Έχει προκαλέσει λυσαλαίες αντιδράσεις. Βγήκε ο Υπουργός Μεταφορών της Ιρλανδίας, δηλαδή η πλειοψηφία που κυβερνά, και κατάγγειλε ότι υπάρχει μια ομάδα βουλευτών μαριονετών των ιδιοκτητών pub, έτσι, που κάνει τα πάντα για να καθυστερήσει την ψήφιση του νομοσχεδίου. Εδώ δεν ξέρω τι έχει γίνει, γιατί υπάρχουν συμφέροντα προφανώς και πίσω από αυτές τις ιστορίες, έτσι. Λοιπόν, η διακίνηση του αλκοόλ δεν είναι κάτι το αθώο. Εμείς δεν είμαστε υπέρ της υποπότου απαγόρευσης. Είμαστε υπέρ του διλήμματος ή αλκοόλ ή οδήγηση. Έτσι, να είμαστε ξεκάθαροι. Μάλιστα. Λοιπόν, ο κόσμος έχει κανένα δικαίωμα και να πίνει και να διασκεδάζει. Να οδηγεί μεθυσμένος δεν έχει κανένα δικαίωμα. Και να μετά να πηγαίνουν στα δικαστήρια και να του λένε ότι αυτό ήταν αμέλεια. Ξέρει ο καθένας σήμερα, ας πούμε, ότι αν πιει τι επιπτώσεις θα έχει. Λοιπόν, δεν εννοούνται αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, όλοι από την πρώτη στιγμή σκοτώνουν, είναι ελεύθεροι. Λοιπόν, εγκαταλείπουν και τα θύματα τους. Υπάρχει αυτό το πράγμα μετά από το φοβερό, έτσι. Δηλαδή, χειρότερο από το αλκοόλ είναι το δεύτερο άρθρο που σας είπα για την εγκατάλειψη, που πέρασε τελείως στον τούκο. Έτσι, αυτή τη στιγμή, αν εγώ σκοτώσω έναν άνθρωπο στον δρόμο, δηλαδή μαλώσουμε για ασήμαντη αφορμή και τον χτυπήσω και τον εγκαταλείψω, θα δικαστώ με το 306 του ποινικού κώδικα που λέει ποινή φυλάκιση 6 χρόνια. Το λιγότερο. Αν τον εγκαταλείψω αφού τον χτυπήσω με το αυτοκίνητο, θα πάω με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας που λέει φυλάκιση μέχρι 6 μήνες. Λοιπόν, γι' αυτό βλέπετε και σαρώνουν οι εγκαταλείψεις στις μέρες μας, διότι κανένας δεν τιμωρείται. Έχει θεσπιστεί ειδική νομοθεσία, έτσι, που περιλαμβάνει την εγκατάλειψη για τους οδηγούς. Λοιπόν, ειδικές νομοθεσίες και έκτακτες νομοθεσίες, εμείς ξέραμε ότι ψηφιζόταν, ας πούμε, στις περιόδους του εμφυλίου πολέμου, στις χούντας, έτσι, δεν υπάρχει κανένας λόγος να υπάρχει αυτό το άρθρο. Mm-hmm. Λοιπόν, και να χάνει ο άλλος το παιδί του ή το σύντροφό του ή το φίλο του και μετά να βγει στο Facebook να αναζητεί μάρτυρες, έτσι, και όταν τον βρίσκουν επιτέλους το δράστη, να τον αφήνουν αμέσως ελεύθερο και να του λέτε ήταν αμέλεια αυτό που κάνατε, έτσι. Δεν μιλάω για τον ίδια την πράξη που υπάρχει μια δικαστική διαφορά αν ήταν στον ίδιο το φόνο, αν είναι δόλωση, ενδεχόμενο δόλωση ή αμέλεια. Μιλάω για την εγκατάλειψη, ένα επίπεδο μετά. Έτσι το κάνεις και σηκώνεσαι και φεύγεις. Αυτό ότι τα ζώα δεν το κάνουν. Λοιπόν, και αυτό επιβραβεύεται με βάση τον κώδικα της κυκλοφορίας σήμερα και εδώ και δεκαετίες. Έτσι, επιβραβεύεται και δίνει σε όλους αυτούς που
κάνουν αυτά τα πράγματα το δικαίωμα να είναι από την πρώτη μέρα ελεύθεροι, να ξανάχουν την άδεια διήγησή τους και να κυκλοφορούν στον δρόμο. Και να εκδικάζονται μετά από 7 χρόνια και 8 χρόνια και να παίρνουν για αυτή την υπόθεση 3 μήνες. Κουβίδη... Έχουμε πολλά περιστατικά δυστυχώς τέτοια. Αχα, κύριε Κουβίδη, είδατε ότι δεν σας διέκοψα, γιατί αυτά τα οποία λέτε πρέπει για άλλη μια φορά να ακουστούν, πρέπει να δοθούν απαντήσεις. Και πρέπει να δοθούν απαντήσεις, το είπατε και πριν από λίγο εσείς, από τους κοινοβουλευτικούς μας εκπροσώπους. Πώς επιτρέπουν να γίνεται κάτι τέτοιο, γιατί ακόμα πιο επικίνδυνο είναι αν δεν το έχουν πάρει χαμπάρι ότι αυτό έχει γίνει. Στη Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής, ποιοι μετέχουν? Μετέχουν βουλευτές από όλα τα κόμματα. Είναι, είναι πολύ μεγάλος αριθμός, δεν ξέρω, είναι τουλάχιστον 30-40 άτομα. Ναι. Mm-hmm. Από τους κοινωνικούς φορείς ποιοι μετέχουν καθόλου? Από κοινωνικούς φορείς δεν μετέχουν. Κοινωνικοί φορείς καλούνται αν το υποψήφιο νομοσχέδιο τους αφορά. Έτσι, εμάς ας πούμε, αν υπήρχε αυτό το άρθρο, θα μας καλούσαν. Γι' αυτό δεν πήραμε και χαμπάρι ότι είναι υποσυζητήσεις νομοσχέδιο, δηλαδή το είδαμε την τηλεόραση. Γιατί είχε αφαιρεθεί αυτό το άρθρο και δεν υπάρχει κανένα άλλο άρθρο να είναι υπό την. Να σχετίζεται με τα τροχαία. Μάλιστα. Νομίζω δώσατε απάντηση και το ρεπορτάζ θα συνεχιστεί για να δούμε τι απαντήσεις θα υπάρξουν. Και εσείς βέβαια αν έχετε απάντηση με αυτές σας τις παρεμβάσεις, εδώ είμαστε για να ενημερωθεί και ο κόσμος, κύριε Κουρίδη, γιατί πρέπει να γνωρίζουμε. Πρέπει να ενεργοποιηθεί, έτσι, διότι αυτό το πράγμα που συμβαίνει στην Ελλάδα είναι πρωτοφανές και... Με μια έννοια υπάρχει και μια συνευθύνη και των πολιτών, δηλαδή ότι δεν θέτουν το ζήτημα των τροχαίων σαν ένα ζήτημα πολιτικό και κοινωνικό που είναι από τα σημαντικότερα. Έτσι, δηλαδή αν σου κλέψουν το πορτοφολάκι σου και έχει μέσα 50 ευρώ θα γίνει χαμός, λοιπόν και αυτός θα το κάνει θα δικαστεί 2 χρόνια. Αν σου σκοτώσουν το παιδί δεν θα γίνει τίποτα. Θα πάει 18 μέρες με αναστολή, θα μπορεί να το ξανακάνει. Του δοθεί μια δεύτερη ευκαιρία. Λοιπόν, αυτά όλα τα πράγματα έχουν σχέση με το πώς είναι η πόλη μας, με το πώς εξαρτάται ο άλλος στο αυτοκίνητο, με το πώς νομιμοποιείται μια συμπεριφορά επιθετικότητας και αγριότητας στις μέρες μας. Έτσι. Λοιπόν, αυτά πρέπει να τεθούν από τον καθένα σε αυτούς που ψηφίζει στις δημοτικές αρχές, στις περιφερειακές αρχές, στους βουλευτές, στους πάντες. Αλλιώς δεν πρέπει να γίνει τίποτα. Δηλαδή, περιμένουμε κάποιο φωτισμένο να του λύσει το ζήτημα.